Είναι η ώρα λοιπόν που θα μπούμε στο ρυθμό της επικαιρότητας με σχόλια και παραλυπόμενα, έχοντας μαζί μας τη δημοσιογράφο και αρχισυντάκτρια της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης, Βέρα Μαυρίδου. Βέρα, καλώς όρισες και βάλε μας, σε αφήνουμε να μας βάλεις στο ρυθμό της επικαιρότητας. Γεια σου Αναστασία, καλησπέρα στους ακροατές. Να ξεκινήσω πρώτα να σου ευχηθώ καλή ανοσία, έκανες τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Ναι. Να είσαι γερή και να μην χρειαστεί να κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι, να μην χρειαστεί η τρίτη δόση, λέω εγώ. Αν και πολλά και ακούμε. Υπάρχουν φήμες και φωνές πολλές ότι ίσως χρειαστούμε τρίτες δόσεις εμβολίων. Εμείς θα σταθούμε ότι ολοκληρώσαμε τη δεύτερη δόση, τον κύκλο των δόσεων, και να πω ότι με το που έκανα το εμβόλιο, κατευθείαν όσο ήμουν εκεί στο κέντρο υγείας, και γιατί σε κρατάνε γύρω στο τέταρτο για να δουν μήπως υπάρξει, λόγω πρωτοκόλλου, μήπως υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μου ήρθε μήνυμα στο κινητό ότι από αύριο, από σήμερα δηλαδή, θα μπορούσα να τυπώσω αυτή τη βεβαίωση ότι έχω κάνει τα εμβόλια και είμαι πλέον εμβολιασμένη. Όπως έλεγα και χθες, αυτή όλη η ροή της, που κινήθηκε και τόσο ωραία η μηχανικά, μακάρι να την πάρουν και άλλες υπηρεσίες και να έχουμε πλέον τόσο καλά κοντά μας οδηγίες και εξυπηρέτηση, τέλος πάντων, από το κράτος. Ναι, έγινε πολύ σωστή ενημέρωση, έγκαιρη. Και έγκυρη. Και μηχανογραφικά. Ναι, ήταν θύμιση και όλα αυτά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Και το λέμε τώρα αυτό γιατί είπαμε για το εμβόλιο, γιατί θα ξεκινήσω από αυτό. Ανακοινώθηκε ότι και το εμβόλιο της AstraZeneca, ότι αλλάζουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχουν κάνει τη δόση γύρω στις 500.000 και είπε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού ότι έγιναν κάποιες αλλαγές στη σύσταση. Οπότε μπορούν να, αν θέλουν, μάλλον όσοι έκαναν την πρώτη δόση να κάνουν τη δεύτερη, αλλά το εμβόλιο θα γίνεται πια αυτό για τους αν των 60. Λίγο υπήρχε μια παλινοδία μπρος πίσω, ας ελπίσουμε ότι θα τα βρούνε και δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα, πότε επιτρέπεται, πότε δεν επιτρέπεται, πότε χορηγείται, πότε δεν χορηγείται. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, ας το ξεπεράσουμε, η Επιτροπή ξέρει. Μάλλον αυτές οι παλινοδίες λίγο καλό δεν κάνουν σε όσους δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν το εμβόλιο. Ναι, γιατί κάποιοι είναι μετέωροι τώρα, είναι μικρότεροι από 60 και έχουν να κάνουν τη δεύτερη δόση. Οπότε θα δουν, θα πιστεύω ότι θα ενημερωθούν και μετά θα αποφασίσουν. Ναι, μακάρι να γίνει έτσι, να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να γίνει σωστά η ροή του εμβολιασμού. Και μια που είμαστε, Βέρα, στο θέμα της υγείας, νομίζω ότι έχεις την είδηση με τους απεινιδωτές στα χέρια σου. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Ανακοίνωσε από προχθές ο Δήμαρχος, χθες έγινε. Δηλαδή το γνωρίζαμε πολύ καιρό πριν, είχε ανακοινωθεί, αλλά χθες είναι γεγονός από χθες. 6 απεινιδωτές, και τι είναι οι απεινιδωτές, είναι μια συσκευή ιατρική που σε συνεργασία με μια καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μπορεί να ξαναφέρει, να δώσει μια σωστή, ένα σωστό ρυθμό στην καρδιά, δηλαδή να ανατάξει μια θανατηφόρα καρδιακή αριθμία. Mm-hmm. Μέσα από ένα ηλεκτρικό σοκ. Είναι τέλος πάντων ένα εργαλείο, σημαντικό εργαλείο αναζωογόνησης. Αυτοί οι απεινιδωτές, επειδή θέλουν και να σωστή χρήση, τοποθετήθηκαν χθες. Μάλλον πρέπει να πω ότι αυτοί χρησιμοποιούνται πιο πολύ, είναι απαραίτητοι τα πρώτα λεπτά όταν σημειώνεται κάποιο καρδιακό επεισόδιο στον άνθρωπο. Είναι όπως αυτό που έγινε προχθές τον ποδοσφαιριστή. Περίπου, ναι. Περίπου κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Και φαίνεται πόσο σημαντικό είναι όταν σε δευτερόλεπτα κρίνεται η ζωή ενός ανθρώπου. Οπότε αυτοί οι επεινιδωτές με τη σωστή χρήση μπορούν να αποτρέψουν ένα τέτοιο θανατηφόρο επεισόδιο. Μπήκαν λοιπόν οι επεινιδωτές, τοποθετήθηκαν μάλλον οι επεινιδωτές χθες Δευτέρα 14 Ιουνίου σε 6 σημεία της πόλης, την κεντρική πλατεία Δασίου, όπου εκεί θα αλλάζει κυκλικά το ακριβές σημείο κάθε χρόνο σε ένα άλλο σημείο της πλατείας.
στο κλειστό γυμναστήριο Νίκο Σαμαράς, στο παλιό κλειστό γυμναστήριο, στο δημοτικό στάδιο, στο δημοτικό κολυμβητήριο και στην αστυνομική διεύθυνση, γιατί είναι στο κέντρο της πόλης και η αστυνομική διεύθυνση δίπλα στην πλατεία. Οπότε οι αυτοί οι επιδοτές που υπήρχαν στο Δήμο αυτόν και μας είχε μιλήσει αυτό ο Δήμαρχος ο Βασίλης Μαυρίδης, από τον περασμένο Οκτώβριο βρισκόταν εκεί, χθες πια βρήκαν τη θέση τους. Να πω εδώ ότι τέτοιους απεινητές συναντώμε σε πολύ σύχνα στα μέρη σε όλο τον κόσμο, σε αεροδρόμια όπου υπάρχει κόσμος. Όπου υπάρχει συγχρονισμός σε αεροδρόμια, σε λιμάνια, σε σταθμούς τρένων, σε μολυκά κέντρα. Νομίζω και σε σχολεία ότι υπάρχουν. Και σε σχολεία σε κάποια. Στο κροζερόπλοιο, δηλαδή σε γήπεδα, όπως είπες προηγουμένως. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια πάρα πολύ σημαντική συσκευή, πολύ απαραίτητη. Και ευχόμαστε να είναι αχρίαστη. Μακάρι να είναι χρειάζεται, δυστυχώς άνθρωποι είμαστε όμως και έχουμε ανάγκες. Πάρα πολύ καλή κίνηση του Δήμου Οριστιάδας και ειδικότερα από το πλοίο του Δημάρχου. Οι έξι αυτοί οι απεινητές έχουν πια τη θέση τους και να μην μας χρειαστούν. Και μια που είσαι στο θέμα της υγείας και είσαι στην Οριστιάδα, θέλω να μας μεταφέρεις λίγο στο Δήμο Δημοτήχου, που εκεί έχουμε σχολές σχετικές με υγεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το ότι θωρακίζεται ο εύρος σε αυτός ο ελληνικός νομός, κατά μήκος δηλαδή του νομού, γίνονται σχολές, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε στην Οριστιάδα δύο τμήματα πανεπιστημιακά, το Δημοκρίτιο, είχαμε και νοσηλευτική στο Δημότικο, τώρα πια θα έχουμε και την ψυχολογία. Στην Αλεξανδρούπολη η τρίτη έδρα του Δημοκρίτιου, προσπάθησε να γίνει κάτι και στο Σουπλί. Θα πάμε στο Δημότικο. Είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Δημοτήχου. Ναι, με τον Δήμαρχο Μίλο τα νεότερα. Ναι, επειδή έγινε πάρα πολύ λόγος, ξαναμιλήσαμε γι' αυτό, υπήρχαν αντιδράσεις από γονείς, από συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικών, για την, όχι την ίδρυση της σχολής, του τμήματος ψυχολογίας, αλλά την αλλαγή του κτηρίου, ναι, τη στέγαση. Επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις που πάρθηκαν, θα έλεγα λιγάκι, όχι τόσο πολύ έτσι οργανωμένα, ζητήθηκε από το Δήμο να προτείνει ένα χώρο, ένα κτηριακό συγκρότημα σχολικό, όπου για ένα χρόνο θα στεγαστεί ώστε να βρεθεί μόνιμη λύση η σχολή ψυχολογίας. Για να μην τη χάσει ο Δήμος. Ήταν η πρόταση της Πετανίας. Ο Δήμος Δημοτήχου πρότεινε το τρίτο δημοτικό σχολείο ως το καταλληλότερο για να στεγαστεί η σχολή. Υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα έγινε μια άλλη πρόταση, όχι ακριβώς, όχι από το Δήμο, μια εισήγηση του Δημοκρατίου, του Βρετανή, του κ. Πολυχρονίδη, να στεγαστεί είναι η ψυχολογία σε ένα άλλο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό είναι λίγο, δεν ξέρω, είναι συζητήσιμο. Ο Δήμαρχος, από ό,τι μιλήσαμε, επιμένει ότι πρέπει να είναι, ότι είναι καλά να είναι το δημοτικό σχολείο, να μην υπάρχουν αλλαγές συνέχεια. Και σημασία έχει κυρίως η σχολή για το τμήμα να έρθει στο δημοτικό. Δηλαδή να έχω μέσα στο νομό Εύρου τρεις έδρες του Δημοκρίτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι απέναντι γιγαντώνεται η παρουσιακή κοινότητα στην Αδριανούπολη, τι καλύτερο να έχουμε κι εμείς τουλάχιστον αυτές τις σχολές στον Βόρειο Εύρο, που είναι γνωστό, Αναστασία, ότι έχει το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα. Και μια πανεπιστημιακή σχολή φέρνει νέο κόσμο στην Αντόπο. Φέρνει άλλες δράσεις, άλλη δραστηριότητα, άλλα ενδιαφέροντα, άλλον πολιτισμό. Πρέπει δηλαδή με έρχεια και με δόντια να προσπαθήσουν όλοι να ξεπεράσουν αυτές τις διαφωνίες και να έρθει να το τμήμα στο Δημότικο. Και όπως είπε ο κ. Σαντιγιάρογλου, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Οριστιάδα και το Δημότικο να έχουν αυτές τις σχολές και να θωρακίσουν με αυτόν τον καλύτερο τρόπο την περιοχή. Mm-hmm. Μέχρι πότε θα ξέρουν τι θα γίνει? Είναι συνέχεια σε συζητήσεις.
υπάρχουν και αντιδράσεις και από τους δημοτικούς σύμβουλους και από τους γονείς, διαφορετικές απόψεις μάλλον, και είναι πολύ φυσικό, είναι μέσα στη δημοκρατία, υπάρχουν αυτές οι φωνές πάντοτε. Μακάρι η αγώνας από το Δήμο Δημοτικό γίνεται για να κρατηθεί αυτές οι διαφωνίες και να φτάσουν, να μην υπάρχει τακτική διχασμού και να φτάσουν στο ζητούμενο που είναι. Και να μην χάσει τη σχολή, έτσι δεν είναι? Αυτό που την ενδιαφέρει. Να μην χάσει τη σχολή το Δημοτικό. Θα είναι κρίμα, γιατί μπορεί κάποιο να το χρησιμοποιήσει και ως πρόσχημα και να πει: μα έτσι δεν το βρίσκεται μεταξύ σας. Περιμένετε να το βρει με το Πανεπιστήμιο. Φαντάζομαι, ελπίζω και εύχομαι όλα αυτά να ξεπεραστούν. Είμαστε σε αναμονή για να μάθουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Και από το Δημότυχο θα μας πας τη λεπτή και σε ένα περίπατο υγείας. Ναι, αυτό πάλι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα και εδώ να κάνω και ένα σχόλιο, είναι πολύ προσωπικό. Είδαμε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και μακάρι να μείνει ως συνήθεια. Πάρα πολύ κόσμο περπατάει. Άνθρωποι που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους, πήγαιναν να πατούν το αυτοκίνητο. Περπατάνε πολλές φορές τα πρωινά, τα απογεύματα, τα πιο βραδινές ώρες και λόγω της ανάγκης να έχουν επαφή με τη φύση, με να βγουν από το σπίτι τους λόγω του κορονοϊού. Αυτή λοιπόν η συνήθεια, που είναι μια πολύ καλή συνήθεια άσκησης και κοντά στη φύση και στο περιβάλλον, είναι λίγο που γίνεται πιο οργανωμένα εδώ και κάποια χρόνια στη Λεπτή. Ο Σύλλογος Αθελωτών Αιμοδοτών Λεπτής Άγιος Σπυρίδων από το 2017 ξεκίνησε τον περίπατο υγείας, έτσι τον ονόμαστε. Εκεί μπορούσαν να πάρουν μέρος όσοι ήθελαν, κάθε ηλικίας, κοινά ήταν καλά στην υγεία τους, κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής διαστρωμάτωσης, όποιος ήθελε. Ξέρεις περίπου που γίνεται αυτό, που είναι ο περίπατος? Ναι, ξεκινάνε από το χωριό και φτάνουν νομίζω στον Αγιώργιο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι πάντοτε καθορισμένοι. Πάντως είναι εύκολο, αν είναι αυτό που λες, είναι εύκολο. Ναι, δεν είναι... γιατί συμμετείχαν την πρώτη χρονιά 150 άτομα. Ωραία. Και καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι βατρό, η διαδρομή είναι βατή. Από ό,τι μας είπε ο κ. Τσομπανίδης Στέφανος, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου, γίνεται κάθε φορά, ξεκίνησε το 2017 και γίνεται κάθε φορά το Αγίου Πνεύματος, που είναι κινητή γιορτή. Τώρα θα γίνει 21 του μηνός. Σταμάτησε όμως για 2 χρόνια, γιατί το 2019 πέθανε μια πολύ νομική σύμβουλος, μια πολύ νέα γυναίκα, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου, και εντετιμήσουν, στη μνήμη της δεν έγινε εκείνη η χρονιά. Πέρυσι ήταν ο κορονοϊός, φέτος όμως ξεκινούν για να κάνουν αυτή την πολύ όμορφη δραστηριότητα και καλούν όλο τον κόσμο που βρίσκεται, από όποια χωριά, όποια περιοχή, να λάβει μέρος στον περίπατο υγείας. Ξέρεις ώρα? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μου διαφεύγει, αλλά νομίζω ότι θα γίνει και από το μεσημεράκι. Πριν από το μεσημέρι, νομίζω. Θα το διακρινίσουμε όμως. Προφανώς όχι, δεν το δυσυγκράτησα, μου το είπε ο κ. Τσοβανίδης. Πάντως μπορούν να έρθουν σε επαφή με το Σύλλογο και να μάθουν πληροφορίες. Υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό κλίμα, πολύ νέος κόσμος συμμετέχει και μεγαλύτεροι. Και είναι μια εξαιρετική συνήθεια αυτή να καθιερωθεί ως ο περίπατος υγείας από ένα σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών. Και επίσης είναι ένα έμεσο κάλεσμα προς τους ενδυνάμει εθελοντές αιμοδότες. Είναι ένα κάλεσμα για περισσότερα άτομα να πάνε κοντά στους αιμοδοτικούς συλλόγους για να δώσουν αυτό το πολύτιμο αίμα που λέγαμε και χθες. Ναι, και έτσι είναι. Έτσι, ένας τρόπος να δηλώνουν παρουσία οι σύλλογοι και είναι αυτοί οι έξυπνοι τρόποι που δείχνουν και σκέψη στο ότι ένας περίπατος υγείας μπορεί να μας κάνει να ασκηθούμε αλλά και να γνωριστούμε και να μάθουμε. Έτσι ακριβώς, ναι. Και είναι πολύ ωραία κίνηση. Βέβαια στην περιοχή μας όλοι οι σύλλογοι προ-κορονοϊού τουλάχιστον, γιατί μετά πέρασαν σε μια περίοδο έτσι λίγο σιβερίας νάρκης, κάνουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις, κάνουν πολύ ωραίες προσπάθειες και αυτά ομορφαίνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων που είναι και στα χωριά και στις πόλεις που δεν έχουν τόσο μεγάλο κοινωνικό κύκλο και μέσα από ένα σύλλογο κάνεις μια άλλη οικογένεια ευρύτερη και έχεις και ένα άλλο στόχο, κοινό στόχο της ομάδας. Είτε λέγεται χορός, είτε λέγεται μουσική, είτε λέγεται εθελοντισμός του περιβάλλον, καθαρισμός του περιβάλλοντος, που έχουμε τέτοια στην Οροστιάδα. Και μακάρι να συνεχίσουν οι σύλλογοι έτσι με πολύ εφάνταση δράσεις να συνεχίζουν την λειτουργία τους.
Ναι, για να μην υπάρχει κανένας μόνος άνθρωπος που να πλήττει και να συμμετέχει σε ομαδικές έτσι, και συλλογικές βόλτες ή δραστηριότητες. Ναι, είναι ικανοποίηση πάρα πολύ. Σημαίνει πολύ σημαντικό αυτό που αισθάνεσαι, γιατί όλοι έχω περάσει από συλλόγους και εγώ το βιώνω κάθε φορά και μου λείψαν τώρα στην πανδημία λόγω των μέτρων. Πραγματικά γίνεις μέλος μιας ομάδας και λες ναι, είμαστε πολλοί και έχουμε τον ίδιο στόχο. Και αυτό σε ικανοποιεί και προσφέρει, αλλά και κυρίως αυτό που παίρνει είναι μεγαλύτερο, είναι περισσότερο. Δεν ξέρω, έχεις να μας πας κάπου αλλού? Όχι, θα ήθελα να κάνω μια πολύ έτσι μικρή, αν και δεν είμαστε, δεν είμαι ούτε ειδική, δεν κάνω εξωτερική πολιτική, προς Θεού, μακριά από μένα. Ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω μονάχα για την συνάντηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε έξω από πράγματα, είμαστε στη Μεθόριο και περάσαμε πέρσι πάρα πολλά με την εκστρατεία των μεταναστών και προσφύγων. Εισβολή περισσότερο. Έγινε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες. Εκεί βέβαια αυτό που καταλάβουμε εμείς που δεν έχουμε τις ιδιαίτερες γνώσεις στην εξωτερική πολιτική, συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Αλλά έγινε μια πρώτη προσέγγιση, έσπασε ο πάγος μετά από 1,5 χρόνο από τα γεγονότα στον Εύρο. Μίλησε ο Ερντογάν για ειλικρινή διάλογο, για συζήτηση. Δηλαδή... Τα λόγια είναι πάντα ευκολότερα. Ναι, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά ας το πιστέψουμε. Πάντως έδωσαν μια ελπίδα ήσυχου καλοκαιριού. Ναι, έτσι ακριβώς το είπε, ένα ήσυχο καλοκαίρι. Ναι. Φάνηκε, υπήρχε μια μεγάλη αμηχανία στην αρχή, αλλά ακόμα και η στάση του σώματος ήταν έτσι κάπως παράξενη. Ναι. Όλοι παρατηρούσαμε ό,τι μπορούσαμε, ήταν πολύ σημαντικό. 50 λεπτά κράτησε η συνάντησή τους, χωρίς τέτοιοι διπλωμάτες μαζί τους, παρά μόνο με δύο μεταφραστές. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάγια. Οι διάβολοι επικοινωνίες όμως να μείνουν με την Τουρκία να μείνουν ανοιχτοί. Ξέρουμε τις διαφορετικές και συγκρουόμενες θέσεις που έχουμε οι δύο χώρες. Αλλά η αποκλιμάκωση από την Τουρκία πρέπει να συνοδευτεί, η αποκλιμάκωση λόγων να συνοδευτεί και από έργα. Δηλαδή, μην μιλάμε στις Βρυξέλλες και την ώρα πετάνε πάνω από το Αιγαίο παράνομα τα αεροπλάνα της Τουρκίας, αλλά παρόλα αυτά, και ας πιστέψουμε και ας ευχηθούμε να είναι αλήθεια και να μην είναι μια ευχή μόνο, ο κ. Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο, τη δικαιοσύνη, την νομιμότητα, τα αμοιβαία δικαιώματα, τα συμφέροντα και τη σχέση με τις γείτονές της. Ας ελπίσουμε ότι ο γείτονάς μας πια θα είναι ένας καλός γείτονας που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ναι, για να είναι παρελθόν και ξεχασμένο και όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, αλλά και την περσινή χρονιά που ανέφερες, ο περσινός Μάρτης με την προσπάθεια εισβολής όλων αυτών, εμείς θα σταθούμε στην ελπίδα του ήσυχου καλοκαιριού που είναι μέσα από λόγια που θέλουμε να γίνει πράξη. Έτσι ακριβώς. Και ευχόμαστε να μην είναι ένας μανδύας αυτό που φόρεσε του καλού και του ειρηνοποιού Ερντογάν, αλλά να είναι η πραγματικότητα. Μακάρι, γιατί η ειρήνη και η καλή συνύπαρξη των λαών είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς που έχουμε γύρω μας κάποιους λαούς λίγο διαφορετικούς από εμάς. Και καλά είναι να σέβεται ο ένας την άλλο, εμείς αυτούς και αυτοί εμάς. Τα σύνορά μας, τα συμφέροντα ο καθένας στα δικά του, αλλά να υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός και ειρήνη. Έτσι ακριβώς. Η ειρήνη είναι το μεγάλο ζητούμενο για όλους τους ανθρώπους, γιατί χωρίς ειρήνη τελικά υπάρχει μόνο δυστυχία παντού. Κάπου εδώ θα σε αφήσουμε ή ξεχάσαμε κάτι? Όχι, νομίζω είπαμε αρκετά. Πάντοτε ξέρουμε αυτό το προκαθορισμένο χρόνο μας. Μ' αρέσει αυτή η ελευθερία που έχουμε στο λόγο. Είναι πολλά αυτά που να λέμε κάθε φορά, Αναστασία, αλλά επιλέγουμε κάποια από όλα αυτά που μας αγγίζουν και λίγο, έχουν και μια τοπική έτσι, προέκταση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε που αφορούν όλη τη χώρα, αλλά θα μιλάμε πολλές ώρες. Οπότε επικεντρωνόμαστε αυτά που μας αφορούν κυρίως.
Νομίζω ότι ξεχάσαμε να ξαναθυμίσουμε ότι αύριο είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο που μέχρι τις 12 το μεσημέρι όποιος έχει κάτι που θέλει να συζητηθεί, έτσι δεν είναι, πρέπει να το... Νομίζω ότι είναι το Συμβούλιο είναι στις 23 το μήνος. Α, 23, εγώ μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Όχι, επειδή έχουμε τις αλλαγές με τη λαϊκή, ίσως γι' αυτό. Ναι, είχα στο μυαλό μου μια Τετάρτη, γι' αυτό. Είναι την άλλη, Τετάρτη 23 Ιουνίου. Ναι, συγγνώμη. Αλλά κάπου το είπε, το θυμίσουμε, γιατί από το Δήμο Ορυστιάδας καλούν όποιον φορέα η Δημότη θέλει να βάλει ερωτήματα, να θέσει ερωτήματα στο συμβούλιο αυτό, που είναι μια ειδική δημόσια συνεδρίαση, γιατί είναι ο απολογισμός των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε. Μπορεί να το κάνει όποιος θέλει μέχρι την Τετάρτη 23 έκτος, 12 το μεσημέρι, ώστε να συμπεριληφθεί στα θέματα της. Τα βραδινά. Αλλά καλά έκανε το είπε και να το θυμίζουμε και κάθε μέρα, έτσι ώστε τα περιοριστικά μέτρα να μην είναι εμπόδιο σε κάποιον που θέλει να έχει απορίες και απαντήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, που οφείλει σε κάθε δημότη να τις δίνει. Τετάρτη 23 Ιουνίου είναι 23, λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν κάπου εδώ σε αφήνουμε και θα σε περιμένουμε αύριο, Βέρα Μαυρίδου. Γεια σου Αναστασία, καλή ανοσία, καλή ξεκούρση. Μια καινούργια μέρα ξεκίνησε για σένα. Έτσι, έτσι. Με πολύ βαρύ χέρι, που το ξέρουν όλοι όσοι έχουν εμβολιαστεί, αλλά που τελικά είναι καλά να μην σταματάς αυτό που κάνεις και να έρχεσαι και την επόμενη μέρα στην δουλειά, γιατί το εμβόλιο το κάνουμε για να είμαστε μέσα σε όλα όσα έχουμε δρομολογήσει να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Έτσι, Αναστασία. Να χαιρετήσω και εγώ τους κροατές, να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω και θα τους πω πάλι αύριο. Έτσι, για χαρά, Βέρα.